Σε λίγο κανονικά κλείνουν οι κάλπες, αν δεν μας πει κάτι από Φωτιάδου ότι συνεχίζει την προσέλευση και θα υπάρξει και άλλη παράταση. Και θα έχουμε, εάν κλείσουν οι κάλπες στις 8:30, τα πρώτα αποτελέσματα του σημερινού πρώτου γύρου των εκλογών για την ανάδειξη αρχηγού, με τους 6 υποψηφίους να λένε ότι κερδίσαμε προς το παρόν το στοίχημα της συμμετοχής. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα η Κάτια Φωτιάδου, με την οποία θα συνδεθούμε στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και με τα στρατηγία όλων των υποψηφίων, για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες. Κάτια, να ξεκινήσουμε από σένα, με τα τελευταία νέα καταρχήν. Οι κάλπες κλείνουν 8 ή μπορεί να έχουμε και άλλη παράταση? Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια άλλη ενημέρωση πέραν από αυτή που είχαμε στις 6.30 το απόγευμα, που ήταν η ανακοίνωση της ΕΔΚΑΠ, της Αρμόδιας Επιτροπής για τις Εκλογές του ΠΑΣΟΚ, η οποία είχε πει ότι θα δινόταν μία ώρα παράταση. Δηλαδή, αντί για 7, θα κλείσουν οι κάλπες στις 8 η ώρα ακριβώς. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε όσον αφορά την συμμετοχή. Τα τελευταία στοιχεία. Μιλάμε για 292.000 αυτή τη στιγμή εκλογής που έχουν πάει να ψηφίσουν στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ. Σε σύγκριση με το 2021 είναι αυξημένο κατά σχεδόν 13% η συμμετοχή. Θύμισε μας πόσοι ψήφισαν κάτι από το 2021, πόσοι είχαν ψηφίσει τότε? Το 2021 είχαν ψηφίσει 270.000. Άρα είναι ήδη παραπάνω. Έχουμε λοιπόν περάσει τον πύχη του 2021, το φράγμα αυτό. Αναμένεται να φτάσουμε να αγγίξουμε τις 300.000. Αναμένουμε λοιπόν την τελευταία ενημέρωση που θα έχουμε εδώ από τη Χαριλάου Τρικούπη για να σας μεταφέρουμε τον ακριβή αριθμό. Να σας πω ότι ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εκ νέου υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, αναμένεται να έρθει μετά τις 9. Και εφόσον έχουμε την πρώτη ασφαλή εικόνα των αποτελεσμάτων, θα έρθει εδώ στο γραφείο του στη Χαριλάου Τρικούπη. Και εκεί γύρω στις 9.30 ώρα υπολογίζουμε όλοι, σύμφωνα με την πρώτη και τελευταία ενημέρωση που είχαμε, ότι γύρω στις 1:30 ώρα μετά το κλείσιμο της κάλπης θα έχουμε τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα. Και εκεί σου έχουμε και την ένδειξη ποιοι είναι οι δύο μονομάχοι από τους 6 που περνούν στο δεύτερο γύρο της ερχόμενης Κυριακής. Πες μας κάτι ακόμα. Από όσους έχουν ψηφίσει ως τώρα, και έχει σημασία αυτό, πόσοι είναι νέα μέλη από τους σχεδόν 300.000? Περίπου 170.000 είναι νέα μέλη και φίλοι οι οποίοι σήμερα εγγράφησαν στους καταλόγους του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με το μητρό των μελών, όχι των φίλων, των μελών του ΠΑΣΟΚ, και μετά την τελευταία καθάριση είναι 217.000. Μένει να δούμε τώρα τον τελικό αριθμό. Πόσοι βλέπουμε λοιπόν ένα μεγάλο κύμα νέων να έχουν έρθει από μέλη και φίλοι για να εγγραφούν σήμερα στους καταλόγους στο μητρό του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε τελικά πού θα καταλήξει και αυτός ο αριθμός. Είναι σημαντικό. Είναι στοιχείο της σημερινής εκλογικής διαδικασίας και αυτό. Και φυσικά, ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, του διδήμου, το οποίο θα περάσει στην εκλογική διαδικασία, στο δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας, την επόμενη Κυριακή 14 Οκτωβρίου, αν θα είναι μια καθαρή διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων, ή αν θα μιλάμε για μια υπόθεση ντέρμπι, όπως είχε αποτυπωθεί στις τελευταίες δημοσκόπησεις. Λογικά θα ξέρουμε σε κάτι περισσότερο από 1.5 ώρα από τώρα, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Θα είμαστε ανοιχτή γραμμή, Κάτια.